Παράδειγμα, με θέσετε ρογότητα και ένα δέρο που θα μπορούσε να δει παράδειγμα ένα σχολείο να έχει τους μισούς καθηγητές. Χαίρομαι για την ερώτηση. Γιατί μπαίνουμε σε ένα μεγάλο ζήτημα. Στην Κύπρο έχουμε κόστος εργατικό για την παιδεία από τα πιο ψηλά στην Ευρώπη. Δεν φταίουν οι εργαζόμενοι, να το ξεκαθαρίσω. Κανονικά έπρεπε να είχαμε και τις ψηλότερες επιδόσεις στα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και τα αποτελέσματά του από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Όχι κάπου πάει λάθος, έχει μεγάλο λάθος και σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με τις ίδιες νοοτροπίες. Πρέπει να εντοπίζουμε τα λάθη μας και πλέον ευτυχώς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσθέτουμε δάνεια στα παιδιά μας για να κάνουμε λαϊκισμούς και πολιτικές που μας έφεραν πρώτες χειροκοπίες. Κύριε Καφιδού, χθες έκανα μια δήλωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κόμματος, την οποία αντίστοιχη θεωρώ πάρα πολύ σωστή. Εν ώψη της συζήτησης των προϋπολογισμών, επειδή όλοι μιλούμε για ανάπτυξη, υπάρχουν πολλές από την αντιπολίτευση για προϋπολογισμό, ο οποίος κουτσουρεύει στο ελάχιστο την ανάπτυξη. Ο κύριος Σιλούρης είπε, όσοι μιλούμε για ανάπτυξη, πρέπει να πούμε και πού θα πούμε τα χρήματα, και κατέθεσε δική του πρόταση για πλαφόν μισθοδοσία στο δημόσιο και κλιμακωτή μείωση μισθών μόνο για την ανάπτυξη, ούτως ώστε αυτά που λέμε για ανάπτυξη να δούμε στην πρακτική την ανάπτυξη χωρίς χρήματα, έχοντας υπόψη και την πιστωτική ρευστότητα, πιστωτική στενότητα που αντιμετωπίζουμε. Μην μπούμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, θέλουμε ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να θέλουμε ανάπτυξη. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να εξεπλέξουν ποντίκια από έναν άλλο τρόπο, τα οποία να δοθούν άμεσα για ανάπτυξη, πέραν των ευρωπαϊκών. Το κάθε κόμμα έχει τις δικές του απόψεις και προσεγγίσεις. Σημειώνουμε την θέση του φίλου του Δημήτρη του Σιλούρη. Θα πούμε και την δική μας προσέγγιση και θα αποκαλύψουμε σήμερα ότι έχουμε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που επεξεργάζονται συγκεκριμένη πρόταση που θα την συζητήσουμε και με την κυβέρνηση αλλά και με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά θα βγούμε και σε ένα διάλογο με τους πολίτες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ζουν τις επιπτώσεις και με αυτούς πρέπει να αναπτύσσουμε και ένα διάλογο. Για ποια είναι η δική μας προσέγγιση. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη το 2014. Να είμαστε ειλικρινείς. Θα ζήσουμε μια βαθιά ύφεση και το 2014 με σκληρή δουλειά μπορούμε να πετύχουμε να είναι το τελευταίο έτος της κρίσης, αλλά παράλληλα με το πιο απάνθρωπο πρόσωπο από την ημέρα που ξεκίνησε η κρίση. Γι' αυτό η δική μας προσέγγιση είναι πώς μπορούμε για μόνο το 2014 να κάνουμε κάποια πιο δίκαιη κατανομή των διαφόρων εισοδημάτων. Αυτός είναι ο άξονας της δικής μας συλλογιστικής και σε αυτό εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα και σας είπα
το αργότερο, προς το τέλος του Νιόβρη, θα βγούμε σε ένα διάλογο, αφού το κουβεντιάσουμε και με την κυβέρνηση, με τους οργανωμένους φορείς, αλλά και με τους απλούς πολίτες. Θα μπορούσα να ρωτήσω πρόσθετα επί αυτού, ότι εννοείται αναδιανομή των εισοδημάτων μέσω των επιδομάτων, των χορηγιών και το ποια λεφτά θα πάνε σε έργα κλπ. Χρήστο, θα παραμείνω σε αυτό που είπα, γιατί δεν θα έχει αξία να έχουμε ειδική ομάδα επιστημόνων να συζητά, να μαζεύει στοιχεία, για να μπορούσα να σας πω από σήμερα την τελική πρόταση. Λέμε την πολιτική προσέγγιση. Θα το ξαναπώ. Το 2014 θα είναι ο χρόνος που θα δείξει τα δόντια του και το απάνθρωπο πρόσωπό του η οικονομική κρίση. Με την ψηλότερη ανεργία που ζήσαμε ποτέ, με το μεγαλύτερο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχουν βάλει λουκέτο, με τα κοινωνικά δράματα να επαυξάνονται, και σε αυτό το σκληρό 2014 η δική μας προσέγγιση είναι ότι πρέπει να είμαστε κοινωνικά δίκαιοι στην ανακατανομή των εισοδημάτων. Μόνο επαναλαμβάνω για το 2014. Κύριε Ναφίδη, για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους, αν μου επιτρέπετε να... Ναι. Επειδή χρειάζονται αντίδραση από το Δημοκρατικό Συναγερμό, σε διάφορα των Κυπριακών, ημερωθήκατε το πρωί από τον Πρόεδρο, δεν ξέρω, ήσασταν εκεί. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά την βάση των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος πιστοποίησε ότι υπάρχει χάσμα ακόμα και για το τι θα συζητήσουμε με την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα που αέρογκλουμε συνεντεύξεις του των Κυπριακών τύπων, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Πώς προσεγγίζεται αυτήν την κατάσταση, ενώ δηλαδή εμείς δείχνουμε μια διάθεση να μπούμε σε ένα σοβαρό διάλογο, φαίνεται ότι τα δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε ελπίδα. Σήμερα είχαμε την σύσκεψη αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να σημειώσω κάτι θετικό. Το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει και πριν, αλλά και μετά από οποιασδήποτε διαβουλεύσεις, όσον αφορά την κατάσταση στα θέματα του Κυπριακού. Σήμερα θεωρώ πως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έμειναν ικανοποιημένοι στις θέσεις αρχής που εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ότι δεν θα μπει σε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων αν δεν επαναβεβαιωθούν οι αρχές και η βάση της λύσης του Κυπριακού, αλλά και δεν καθοριστεί μια συμφωνημένη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Σε αυτές τις δύο θέσεις αρχής συμφωνούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και θα στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι να πετύχει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αφού ξεκαθαριστεί η βάση των συνομιλιών, οι αρχές που θα διέπουν τη λύση, αλλά και ξεκαθάρισμα της διαδικασίας.